Φίλες και φίλοι του Ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι Πέμπτη, είναι 21 Σεπτεμβρίου και σε λίγη ώρα από τώρα η ΑΕΚ μπαίνει στο γήπεδο για να παίξει στην πρεμιέρα των ομίλων της στο Europa League απέναντι στην Brighton. Δεν ξέρω για σας, νομίζω ότι οι περισσότεροι εξ ημών θα συμφωνήσετε. Αν με ρωτάτε τι σκέφτομαι αυτή τη στιγμή και τι αισθάνομαι, είναι μόνο στεναχώρια και μόνο ζήλια. Στεναχώρια που δεν βρίσκομαι στο Brighton και ζήλια σε εισαγωγικά για αυτούς που είναι εκεί και θα βρίσκονται κοντά στην ομάδα σε μια ευρωπαϊκή νύχτα σαν την απόψινή, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Πραγματικά το έχω μετανιώσει που δεν είμαι εκεί. Σίγουρα δεν θα αφήσω να πάει έτσι το παιχνίδι στην Μασσαλία, αλλά αυτό είναι το συνέστημα αυτή τη στιγμή, λίγη ώρα πριν από τη σέντρα του παιχνιδιού του Brighton ΑΕΚ. Διαβάζω και ακούω από τους Άγγλους ότι για όλη την Brighton, για όλο τον οργανισμό της Brighton, αυτό το match είναι ένα παιχνίδι γιορτή. Μπορώ να το καταλάβω, μπορώ πάρα πολύ καλά να το καταλάβω. Αυτό που πραγματικά δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν πρέπει να είναι το ίδιο και για την ΑΕΚ. Τι εννοώ, γιατί θα πρέπει η Brighton να το απολαύσει όλο αυτό που θα γίνει απόψε. Και δεν το λέω γιατί είναι το φαβορί. Δεν νομίζω ότι οι Άγγλοι έχουν στο μυαλό τους ότι αυτό το παιχνίδι το γουστάρουν τόσο πολύ, ανυπομονούν τόσο πολύ να γίνει. Θέλουν να το απολαύσουν επειδή θεωρούν δεδομένο ότι θα κερδίσουν την ΑΕΚ ή επειδή αυτή τη στιγμή η Brighton παίζει όντως το πιο θεαματικό ποδόσφαιρο στην Αγγλία, ίσως ακόμα και από την Manchester City. Το θεωρούν γιορτή γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι το πρώτο τους ευρωπαϊκό παιχνίδι, γιατί παίζει η ομάδα που αγαπάνε, γιατί θα είναι δίπλα στην ομάδα που αγαπάνε και θα τη δούνε σε μια ευρωπαϊκή γιορτή και όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, πιστέψτε με, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, πάλι το επόμενο εντός έδρας μάτς της Brighton γεμάτο θα είναι το γήπεδο, το ίδιο θα γουστάρουν, το ίδιο θα απολαμβάνουν αυτό που βλέπουν από την ομάδα τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η έννοια γιορτής. Δεν βλέπω λοιπόν το λόγο γιατί στην ΑΕΚ να μην γουστάρουμε, να μην αισθανόμαστε ακριβώς το ίδιο και να μην νιώθουμε ότι πάμε να συμμετάσχουμε και εμείς σε μια γιορτή. Η ΑΕΚ είναι νταμπλούχα, η ΑΕΚ πέρσι πήρε το πρωτάθλημα, πήρε το κύπελο, η ΑΕΚ έχει τον προπονητή τον ίδιο που πήρε το πρωτάθλημα και το κύπελο, έχει τον ίδιο κορμό, την ίδια σχεδόν ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Μπαίνει, πάλεψε όλο το καλοκαίρι, έδωσε μάχες, έκανε υπέρβαση με την Δυναμό Ζάγκρεπ, έδωσε μάχη για να μπει στους ομίλους του Champions League, συμμετέχει τελικά στο Europa League. Την έχουν εξεγραμμένη κάποιοι στον όμιλο, okay, θα τη δώσει τη μάχη της, δεν είναι φαβορή απόψε απέναντι στην Brighton, όχι μόνο γιατί έχει συμβεί αυτή η στραβή με τα δύο στόπερ, με τα δύο βασικά στόπερ που τραυματίστηκαν, αλλά γενικώς γιατί η Brighton είναι μια ομάδα πρακτικά που είναι καλύτερη από την ΑΕΚ, αλλά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κανείς δεν ξέρει ποτέ τι θα βγει. Η ΑΕΚ σε ελάχιστα μάτς αυτού του επίπεδου έμπαινε στην ιστορία της ως φαβορή κι όμως έπαιρνε αποτελέσματα, για να ξέρουμε και τι λέμε. Ο φίλος μου Άκης θυμήθηκε το παιχνίδι με τη Leverkusen για παράδειγμα, που τότε πήγαινε τρένο, η ΑΕΚ προερχόταν από στραβά αποτελέσματα, όχι ούτε καν τόσο πολλά από όσα προέρχεται τώρα, ούτε καν ήταν στην ίδια κατάσταση όπως είναι τώρα, ούτε καν ήταν τα μπλούχα όπως είναι τώρα, και πήγε και πήρε εκείνη την ιστορική ισοπαλία και μετά την ιστορική πρόκριση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να πω είναι, προφανώς όλοι θέλουμε να κερδίζουμε, όλοι θέλουμε την ΑΕΚ στην καλύτερη κατάσταση, όλοι θέλουμε την ΑΕΚ να μπαίνει στο γήπεδο και να παίρνει αποτελέσματα, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπορούμε να απολαύσουμε ένα τέτοιο μάτς όπως είναι το απόψινό και κυρίως να μην βρεθούμε αμέσως μετά τη λήξη του, όποιο και είναι το αποτέλεσμα, να έχουμε την ίδια ζέση και το ίδιο να γουστάρουμε και το ίδιο να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Επειδή
Κάποιοι μπορούν να σκεφτούν ότι μασαζάκι τώρα κάνει, γιατί δεν θα πάμε καλά απόψε και έχουν γίνει πράγματα και πρέπει... Αλήθεια δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί πρέπει να γίνεται. Το ποδόσφαιρο είναι για να το γουστάρουμε. Η Brighton είναι μια ομάδα που έχει, που δεν είναι καν μικρομεσαία στην Αγγλία. Είναι μικρομικρή ομάδα στην Αγγλία και έχει κόσμο που γέμιζε το γήπεδό της ακόμα και όταν ήταν σε δεύτερη κατηγορία. Δεν έχει καμία σχέση σε μέγεθος με την ΑΕΚ, για να ξέρουμε και τι λέμε. Η ΑΕΚ είναι πολύ μεγαλύτερο μέγεθος, αλλά το ποδόσφαιρο είναι παντού το ίδιο. Έτσι. Και είναι ειδικά μάτς όταν συζητάμε για την Ευρώπη. Είναι μάτς γιορτή και θα πρέπει επιτέλους αυτό το πράγμα που ζούμε αυτή την εποχή του Αλμέιδα, αυτή την εποχή της Νταμπλούχου ΑΕΚ, αυτή την εποχή της ΑΕΚ που πάει στην Ευρώπη με την αγέλη του Ματίας, να την απολαμβάνουμε λίγο περισσότερο. Αυτό λέω.